για το έργο του έτους. Εμάς μας έχει ζητηθεί ακριβώς να πούμε λίγα λόγια για την τετραετία, τα 4,5 χρόνια που είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι δύσκολο σε 4-5 λεπτά να πεις για το δικό σου έργο ή τις εμπειρίες. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάσο Γεωργίου και στην Αλεξάνδρα Ατσαλίδου, καθώς επίσης στους φίλους δημοσιογράφους που είτε λίγο είτε πολύ έχουν καλύψει τις δραστηριότητές μας. Να πω ότι όταν πριν από 4,5 χρόνια ζήτησα την ψήφα εμπιστοσύνης του κόσμου της Κύπρου και με τίμησε, είχα ως σύνθημα το τρίπτυχο διαφώτιση, δικτύωση, διεκδίκηση. Καθημερινά τα τελευταία 4,5 χρόνια αναγνωρίζω πόση σοφία υπήρχε σε αυτές τις τρεις λέξεις. Γιατί αν δεν διαφωτίζει σωστά όσον αφορά το πώς λειτουργεί η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, πώς πετυχαίνεις να περάσεις μια ανέφεση, πώς μπορεί να κάνεις τροπολογίες σε πολλές εκθέσεις που κυκλοφορούν, πώς πραγματικά παλεύεις, παρότι προέρχεσαι από μια μικρή χώρα λιγότερο από 1 εκατομμυρίου και πρέπει να διαβουλευτείς με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να γνωρίσουν τα θέματα καλύτερα και μπορεί να έχουν περισσότερη ομάδα στο Κοινοβούλιο. Η Γερμανία έχει 99 ευρωβουλευτές. Η Κύπρος, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο έχουμε μόνο 6. Επομένως, αν δεν είσαι καλά μελετημένος, εάν δεν δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο, αν δεν νύχτο ξημερώνεσαι στο διάβασμα και πέραν από το να γνωρίζεις το αντικείμενο, να ξέρεις να δικτυώνεσαι και κυρίως να διεκδικείς, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο. Σήμερα, μετά από 4,5 χρόνια, νιώθω πραγματικά ότι μπορώ να κοιτάξω όλους εσάς και τον καθένα ξεχωριστά στα μάτια, γιατί καταφέραμε και εκθέσεις να γράψουμε και σε πολλές τροπολογίες να πούμε δυναμικά και να δικτυωθούμε δυναμικά και να έχουμε φίλους. Αυτές τις μέρες συζητούμε την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας. Χαίρομαι γιατί ήδη χτες έφυγε από το γραφείο μου ένα email προς πολλές κατευθύνσεις και ήδη πήρα πολλές απαντήσεις. Τις τροπολογίες μας φέτος δεν χρειάζεται να κάνουμε ένα μήνα προετοιμασία για να πάρουμε την ψήφο εμπιστοσύνης ενός άλλου συναδέλφου από άλλη πολιτική ομάδα. Ήδη έχω πάρει απαντήσεις και ήταν απλά με ένα μήνυμα στο email ότι κάποιοι θα προσυπογράψουν ήδη δικές μας τροπολογίες. Αυτό δείχνει ότι μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από τη διαφώτιση, τη δικτύωση και τη διεκδίκηση μπορείς να κερδίσεις. Νιώθω περήφανη γιατί είμαι η συγγραφέας της έκθεσης για το 2013 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών. Αυτό το έτος που διανύουμε φέτος. Και αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να ακούσω όχι μόνο το δικό μας μικρό κόσμο, αλλά τον μακρόκοσμο που λέγεται Ευρώπη. Γιατί είναι το μήνυμα πολύ αισιόδοξο. Ναι, η Ευρώπη είναι ένας γίγαντας που ακόμη στέκει σε γυάλινα πόδια. Δεν έχει ολοκληρωθεί η Ευρώπη. Το δικό μας όραμα είναι μια καλύτερη Ευρώπη, μια βαθύτερη Ευρώπη, μια πιο ανθρωποκεντρική Ευρώπη. Μια Ευρώπη των λαών και των αξιών. Και αυτό σήμερα δεν το έχουμε. Η Τρόικα, όπως έχει πει ο συνάδελφος, ο πρώην συνάδελφος, ο κ. Κασουλίδης, δεν έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Γιατί δεν λογοδοτεί σε εθνικά κοινοβούλια, δεν λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα γίνεται έρευνα από την Επιτροπή Οικονομικών και όπου να είσαι θα έχουμε το πόρισμα. Και είναι δύο σχολές σκέψης που συγκρούονται. Η σχολή σκέψης της λιτότητας και των αυστηρών δημοσιονομικών και η άλλη σχολή που μιλά για μια βαθύτερη Ευρώπη. Και αν θα επικρατήσει, θα το δούμε στις επόμενες ευρωεκλογές. Θα δούμε ποιες πολιτικές ομάδες, αν θα είναι ευρωσκεπτικιστές, αν θα είναι σοσιαλιστές, αν θα είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα αναδείξουν τον επόμενο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επομένως, εμείς ένα μόνο έχουμε να κάνουμε. Να παρακολουθούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Να είμαστε γνώστες. Ναι, υπάρχουν αδυναμίες στην Ευρώπη. Γραφειοκρατία, αποστάσεις των Βρυξελών από τις χώρες μέλη. Αλλά υπάρχει μεγάλη πρόκληση να είμαστε εκεί, να είμαστε ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας, να παλεύουμε για το Κυπριακό, να στείλουμε εκθέσεις για τους αγνοούμενους μας, να παλεύουμε για τους πρόσφυγες μας και τους αγνοούμενους μας, γιατί μόνο όταν διεκδικείς δυναμικά μπορεί να ακουστεί η φωνή σου. Και η έκκληση μου είναι τις 25 του Μαΐ οι Κύπροι να πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί εμείς θυσιαστήκαμε το 2004 για να πούμε στην Ευρώπη.
Θυσιαστήκαμε το 2009, το 8, για να μπούμε στην Ευρωζώνη. Αν σήμερα είμαστε τα πειραματόζωα της Ευρώπης, πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν γίναμε ευρωσκεπτικιστές. Ότι είμαστε εκεί και θα παλέψουμε και για την Κύπρο και για την Ευρώπη που οραματιζόμαστε, αλλά κυρίως για μια λύση στο Κυπριακό που να είναι πράγματι η λύση που μας αρμόζει. Η Κύπρος που μας αξίζει είναι αυτή που πρέπει να παλεύει στην Ευρώπη και η Ευρώπη που μας αξίζει είναι αυτή που ακόμη δεν καταφέραμε να έχουμε και πρέπει να παλέψουμε για την έχουμε. Άρα αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη όχι μόνο για την Κύπρο, αγωνιζόμαστε και για την ίδια την Ευρώπη για να έχει προοπτική, να είναι παρούσα και να παραμείνει και να βελτιωθεί ως θεματοφύλακας αρχών και αξιών που πρέπει να πιτανεύσουν και στη δική μας πατρίδα. Εγώ θα είμαι παρούσα και στις επόμενες ευρωεκλογές, γιατί αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ.